Χριστίνα Πολίτη, μοντέρνα μητέρα, ερωτευμένη σύζυγος και μία ρεπόρτερ του Κοσμικού Ρεπορτάζ που βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. Διαβάζουμε τα κείμενά της στα περιοδικά που αρθρογραφεί και την βλέπουμε να σχολιάζει με το δικό της στυλ τις συνεντεύξεις επωνύμων στις πρωινές εκπομπές που συμμετέχει. Έχει βρεθεί ως καλεσμένη στα μεγαλύτερα πάρτι που μπορεί κάποιος να φανταστεί. Πήγε μέχρι και σε πάρτι τον Όσκαρ και έγινε κολλητή με το εφηβικό ίδελμά της, Σίμον Λεμπόν. Γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου. Μοναχοπέδι, καλής οικογένειας των Αθηνών, αποφύτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο, μιλώντας παράλληλα 4 γλώσσες. Οι παιδικές της αναμνήσεις μοιράζονται ανάμεσα σε στούντιο, κομμωτήρια και επιδείξεις μόδας, καθώς η μητέρα της ήταν top model της εποχής. Η χειρότερη περίοδος της ζωής της ήταν η αρρώστια και ο θάνατος του πατέρα της. Η Χριστίνα Πολίτη δεν ξεχνάει ποτέ τη συμβουλή του να είναι πάντα δυνατή και ανεξάρτητη. Ξεκίνησε ως δημοσιογράφος στο περιοδικό Εικόνες, όμως τα παράτησε και πήγε στο Λονδίνο, όπου σπούδασε αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. Έκανε την παρθενική της εμφάνιση στις κοσμικές στήλες στο περιοδικό Γυναίκα, χρησιμοποιώντας τη δική της φωτογραφική μηχανή. Το ιδιαίτερο της στήλ όμως την έκανε να ξεχωρίσει αμέσως. Μετά τη Γυναίκα μετακινήθηκε στον Όμιλο Ιμάκο, ξεκινώντας τη δική της στήλη στο περιοδικό Downtown. Σε αυτήν λάνσαρε και τον καυστικό σχολιασμό για τις ενδυματολογικές επιλογές των κυριών της High Society. Τα σχόλια της Χριστίνας Πολίτη συζητιόνταν πάντα στα κοσμικά σαλόνια για μέρες, μετά την κυκλοφορία του εκάστοτε τέκους του περιοδικού. Από το 2010 έχει σταθερή κοινωνική στήλη με σχολιασμό για events εντός και εκτός Ελλάδας στα περιοδικά Lifestyle και Εγώ. Φέτος την απολαμβάνουμε τηλεοπτικά στο πρωινό του Αντένα, όπου αφήνει το δικό της στίγμα. Έχει γίνει η φωτογράφηση υπερπαραγωγή μαζί με τη Βίκη Σταυροπούλου που ξεκινάνε μαζί. Μην με διακόπτει. Στις 23 Αυγούστου του 1991 παντρεύτηκε τον επενδυτή David Isaac στο Δημαρχείο του Τσέλσι με κουμπάρο τον καλό της φίλο Μανώλη Μαυρολέοντα. Το νηφικό της ήταν ένα φόρεμα Βαλεντίνο που πήρε στις εκτόσεις από το Λονδίνο. Το ζευγάρι ζούσε στη Γενέβη, καρπός του ερωτά τους ένας γιος, ο Νίκος. Ο γάμος αυτός κράτησε περίπου 5 χρόνια και μετά το τέλος του η Χριστίνα επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με το παιδί της. Σύμφωνα με την ίδια σημαντικό ρόλο στο χωρισμό, έπαιξε διαφορετική νοοτροπία που είχε με τον σύζυγό της. Μετά το τέλος του πρώτου της γάμου, από τη ζωή της Χριστίνας Πολίτη πέρασαν και άλλοι μεγάλοι και δυνατοί έρωτες. Όμως αυτός που κατάφερε να της κλέψει την καρδιά και να την οδηγήσει για δεύτερη φορά στα σκαλιά του Δημαρχείου ήταν ο Σωτήρης Φουρτουλάκης. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα κλαμπ και ερωτεύτηκαν με πάθος. Το 2007 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Βουλιαγμένης. Η μητέρα της, η Ακίνθη, έπαιζε στο πιάνο του Δημαρχείου το γαμήλιο εμβατήριο και η κοσμικογράφος ζύγιζε 93 κιλά, καθώς ήταν έγκυος στον δεύτερο γιο της, τον μικρό Αλέξανδρο που τον αποκαλεί θεό της. Νονά του μικρού, η αγαπημένη της φίλη, Άννα Βύση. Είμαι μαμά 20 χρόνια, δηλαδή δεν έχω να κοιμηθώ καλά, γιατί όταν κάνεις ένα παιδί, πολλαπλασιάζει το εαυτό σου. Έχεις έννοια για σένα, για το παιδί, το άλλο παιδί, άλλη έννοια, ξέρεις. Τον ένα τον έκανα πάρα πολύ μικρή και τον μεγάλωσαν φοβερή αγάπη, με φοβερή βοήθεια της μαμάς μου. Και μετά έκανα τον εδώ που είναι πάλι σαν μοναχοπέδι. Ήταν πάλι σαν να ήταν η εμπειρία πρωτόγνωρη. Το γεγονός ότι ο Σωτήρης είναι 13 χρόνια νεότερος από την ίδια, μόνο αρνητικό δεν ήταν για τη σχέση τους. Στην πιο πρόσφατη συνέντευξή της, η Χριστίνα έχει παραδεχτεί πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις ηλικίες και κανένα κόλλημα γενικά. Λέγοντας χαρακτηριστικά, δεν ζήλευω τον άντρα μου, παρότι είναι ωραιότερος και νεότερος από μένα. Δεν έχω ρατσισμό τις ηλικίες, ούτε για τους μικρούς ούτε για τους μεγάλους. Δεν έχω ρατσισμό γενικά σε τίποτα. Έχει μάθει να λέει ανοιχτά τη γνώμη της και να υπομίζεται το όποιο κόστος. Μιλάει ελεύθερα γιατί ξέρει να υπερασπίζεται τη γνώμη της. Είναι ευτυχισμένη από την ζωή της. Όπως λέει, έζησε μια πάρα πολύ ωραία ζωή και εύχεται να συνεχίσει να είναι ωραία και στο μέλλον.